Πάρα πολύ να σου κάνω την ερώτηση. Δηλαδή, πώς το διαχειρίζεται μια μάνα, άμα του πει το 7χρονο παιδί, ότι εγώ θέλω να βάλω αυτό που φοράει, ας πούμε, και η. Η φίλη μου η Ελένη. Τώρα το κάνουμε με τον κύριο. Δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρει, κανένα δεν ξέρει. Άρα πού το συζητάμε, είναι δύσκολα θέματα αυτά, παιδιά. Τόσο δεν ασύρουμε κανέναν τώρα σε περιπέτειες. Θα το πούμε στον ψυχολόγο μα. Θα πάρω τηλέφωνο εγώ στο τηλεφωνικό να γίνεται να το κάνετε θέμα στην εκπομπή Ελένη. Παιδιά, δεν ξέρω και ούτε δίνουμε συμβουλές. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι καλό είναι να μην βάζουμε σε κουτιά τα παιδιά από πολύ νωρίς. Δηλαδή, εμένα η κόρη μου μπερδεύεται κοριτσάκι αγοράκι. Τη ρωτάω, τι είναι αυτό, κοριτσάκι. Και μου δείχνει ένα αγοράκι. Τι είναι αυτό, κοριτσάκι. Αν λοιπόν, τώρα μιλάς για το παιδάκι που είναι 2,5 χρονών. Αν λοιπόν με ρωτήσει κάποια στιγμή πώς ξεχωρίζουμε τα αγοράκια από το κοριτσάκι, πείτε μου ένα ασφαλές κριτήριο. Εκτός από το πουλάκι του. Το πουλάκι είναι το μόνο ασφαλές κριτήριο. Δεν μπορεί να λέμε το ένα παιδάκι στο άλλο παιδάκι. Αν είναι το πουλάκι το μόνο ασφαλές, ποιο είναι το πουλάκι, ρε κοριτσιά. Θα αρχίσουμε να λέμε ο κούφτος του κούφτου. Τα μάτα καλέ. Άμα στο πουλάκι και το μυστικό, κάτι αυτό. Παιδιά, δεν μπορώ να βάλω την κόρη μου να χδίνει τα αγοράκια. Όχι, και βέβαια. Να δει ένα αγόρι κορίτσι. Γι' αυτό σας λέω. Είναι ασφαλές να πεις. Μπορείς να πεις, δες σε μένα τη μαμά σου και δες και τον μπαμπά σου. Δεν μας ξεχωρίζεις. Δεν καταλαβαίνεις πως είναι μία κοπέλα και πως είναι ένα αγόρι. Δες το σαν εικόνα, δες μας λίγο. Μ' αρέσει, του πετάς του παιδιού πίσω την ερώτηση. Τι να κάνω, αγάπη μου, άσε με πώς την κέρδη μου. Εγώ δεν μένω σε αυτά.